Hey, the chat. Καλώς ήρθατε στο My Fashion Fruit TV. Είμαι ο Μιχάλης από το Nada Yoga Place στη Νέα Σμύρνη. Σας θέλαμε σήμερα να μοιραστούμε μαζί σας πρακτικές από τον κόσμο της γιόγκα. Πρακτικές που θα μας βοηθήσουν να αποβάλουμε εντάσεις από το σώμα και να ηρεμήσουμε το νου, να ηρεμήσουμε την ένταση και την πολυλογία του νου, της σκέψης. Οι πρακτικές είναι απλές, είναι ασφαλείς και μπορούν να εφαρμοστούν από όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας. Αυτό που χρειάζεστε είναι απλά ένας χώρος στον οποίο μπορείτε να βρεθείτε λίγο σε ησυχία, χωρίς πολλές αποσπάσεις. Χρειάζεται μια καρέκλα για να κάτσετε πάνω σε αυτό, αλλά μπορείτε να κάτσετε όμως και στο πάτωμα, όπως ακριβώς κάθομαι και εγώ. Επίσης, χρειάζεται τα μάτια να είναι κλειστά. Μπορείτε όμως να έχετε ελαφρώς ανοιχτά τα μάτια και να κοιτάτε προς την άκρη της μύτης ή κάπου χαμηλά και μπροστά σας. Αν έτσι, νιώθετε πιο άνετα. Και οι δύο πρακτικές που θα δείξουμε εμπεριέχουν μέσα το στοιχείο του ήχου. Η πρώτη πρακτική περιλαμβάνει μέσα τον ήχο Α. Στην πρακτική αυτή εφαρμόζουμε απαλές πιέσεις στην άνω περιοχή του θώρακα. Προσοχή στις ευαίσθητες περιοχές. Η πίεση με τα ακροδάχτυλα εφαρμόζεται στην άνω περιοχή του θώρακα, κοντά στην περιοχή του λαιμού. Παράλληλα, με τις απαλές αυτές εφαρμογές βγάζετε και τον ήχο Α. Το κόλπο εδώ είναι να έχετε καλά ανοίξει το στόμα. Θα το δείξω μια φορά. Εισπνέω βαθιά. Πάμε να δοκιμάσουμε τώρα μαζί. Παίρνετε μια βαθιά εισπνοή. Πολύ ωραία. Αυτό το κάνετε άλλες τρεις φορές, όταν θα κάνετε μόλις σας την πρακτική αργότερα. Σημαντικό είναι, όταν τελειώνετε την πρακτική, δηλαδή κάνετε περίπου 4 με 5 επαναλήψεις, μετά να κλείσετε για λίγο τα μάτια, όπως θα κάνουμε και τώρα μαζί. Και να παρατηρήσετε για λίγο την αίσθηση, την εμπειρία που βιώνετε στην περιοχή του θώρακα. Μπορεί να εντοπίζετε να έχει αλλάξει λίγο η διάθεση. Μπορεί να έχετε γίνει λιγάκι πιο χαρούμενοι. Στη συνέχεια, θα δείξουμε την επόμενη πρακτική. Η πρακτική αυτή ονομάζεται πράμαρι, ή αλλιώς το βουητό της μέλισσας, όπως έχει μεταφραστεί. Στη πρακτική αυτή θα χρειαστεί να φράξετε τους πόρους των αυτιών σας με τον αντίχειρα. Και συνέχεια, αφήνετε τα δάχτυλα των χεριών επάνω στο κεφάλι. Περιμένετε, μην το κάνετε ακόμα, να σας το δείξω μια στιγμή. Για να μπορείτε να ακούσετε τις οδηγίες. Οπότε φράζετε με τους αντίχειρες τους πόρους των αυτιών και ξεκουράζετε τα δάχτυλα του χεριών επάνω στο κεφάλι. Εάν κουραστούν τα χέρια ή αν νιώθετε ότι κουράζεστε σε αυτή τη θέση, μπορείτε να κάνετε την εξής παραλλαγή. Να λυγίσετε τα γόνατα και να τοποθετήσετε τους αγκώνες επάνω στα γόνατά σας. Και με αυτόν τον τρόπο να φράξετε τους πόρους των αυτιών. Ο στόχος είναι να ακούτε όχι εξωτερικούς ήχους. Να ακούτε μόνο τους ήχους εντός του κρανίου. Τα μάτια σε αυτή την πρακτική είναι κλειστά. Συνέχεια θα εκφέρετε τον ήχο στην εκνοή. Όταν βγάζετε τον ήχο δοκιμάζετε τα δόντια να μην είναι ενωμένα μεταξύ τους. Να έχουν μια μικρή απόσταση.
Αυτό θα χρειαστεί να το κάνετε για 10 αναπνοές. Δηλαδή, 10 φορές, 10 αναπνοές, μόνο στην εκπνοή. Όχι στην εισπνοή. Θα το δείξω μια φορά. Παίρνω μια βαθιά εισπνοή. Βγάζω τον ήχο μέχρι να τελειώσει η εκπνοή μου ο αέρας. Είτε είναι μεγάλο, είτε είναι μικρό το αέρος της αναπνοής. 10 φορές. Όταν ολοκληρώσετε, μένετε πάλι για λίγο με τα μάτια κλειστά. Και παρατηρείτε την αίσθηση που αφήνουν οι ήχοι γύρω σας. Διαπιστώνετε αν έχουν αλλάξει η αίσθηση των ήχων. Αυτές τις δύο απλές και πολύ αποτελεσματικές πρακτικές σας θέλαμε να σας μοιραστούμε. Είμαι ο Μιχάλης από το Nanda Yoga Place. Χαρίζουμε τα τσάτα.